sky. On my knees I pray. I'm not afraid anymore. I will walk through that door. Γεια σας, είμαι η Ξένια Κωνσταντίνου και αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι έχω γνωρίσει κατά καιρούς πάρα πολλές γυναίκες οι οποίες ήταν θύματα βίας. Θύματα βίας είτε ψυχολογικής, είτε λεκτικής, είτε ακόμη και σωματικής. Και πρέπει να πω ότι είχα εκπλαγεί από το γεγονός ότι αυτές οι γυναίκες ήταν γυναίκες οι οποίες είναι ακριβώς σαν και σένα που αυτή τη στιγμή βλέπεις αυτήν την ταινία. Ήταν γυναίκες οι οποίες είχαν καριέρα, ήταν γυναίκες οι οποίες είχαν οικονομική νευρωστία, ήταν γυναίκες οι οποίες είχαν πανεπιστημιακά διπλώματα. Αλλά είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν και άλλες. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι αυτό πρέπει να σταματήσει. Και μπορεί να σταματήσει πρώτα από το γεγονός του ότι θα πρέπει η κάθε μια από εμάς να σταθεί ενάντια στη βία μέσα στην ίδια της την οικογένεια, είτε το βλέπει να συμβαίνει μέσα στο σπίτι της, είτε το βλέπει να συμβαίνει στη φίλη της, είτε το βλέπει να συμβαίνει σε μια γυναίκα την οποία γνωρίζει. Θα πρέπει να μιλήσει. Είναι πάρα πολλές και οφείλουμε να τις στηρίξουμε. Και ως πολιτεία και ως θεσμοί. Σας ευχαριστώ. Today, the Mediterranean Institute of Gender Studies is co-organizing 1 Billion Rising event here at the Mall of Cyprus for a second year in a row. Today, over 700 people were present to show their support and rise and dance to ask for justice for all victims of violence against women. 1 billion women violated every year is an atrocity, and we're asking very specifically from the Cyprus government to sign and ratify the Council of Europe Convention for combating all forms of violence against women. Σήμερα και στην Κύπρο διαμαρτυρόμαστε ενάντια στη βία εναντίον των γυναικών. Η βία είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο δεν γνωρίζει σύνορα, δεν γνωρίζει κοινωνικές τάξεις. Οι γυναίκες πέφτουν θύματα σωματικής, ψυχολογικής και άλλης μορφής βίας και μέσα στις ίδιες τις οικογένειές τους. Σήμερα στέλνουμε το μήνυμα ότι ζητούμε δικαιοσύνη, ζητούμε προστασία των θυμάτων, πρόληψη και καταστολή, παραδειγματική τιμωρία και εκπαίδευση των θητών. Και ζητούμε πέραν και πάνω απ' όλα ευαισθητοποίηση της κοινωνίας μέσα από την παιδεία, μέσα από προγράμματα ενημέρωσης και εγρήγορσης των πολιτών. Καλούμε τις γυναίκες να σπάσουν την σιωπή τους και να παλέψουν για τα δικαιώματά τους. Η βία πρέπει οπωσδήποτε να κατασταλεί. Θέλω να συγχαρώ θερμά το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Ινστιτούτο Μεσογειακών Μελετών και όλους τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία τους. Και θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία να απευθύνω ένα κάλεσμα προς την Κυπριακή Κυβέρνηση να υπογράψει άμεσα τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και την Κυπριακή Βουλή να ετοιμαστεί να την επικυρώσει παρά αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ να πετύσουμε έναν τέρμα στη βία κατά των γυναικών. Έχουμε κουραστεί πλέον καθημερινά χιλιάδες γυναίκες να είναι θύματα σεξουαλικής βίας ή ξυλοδαρμού.
Σήμερα ξεσηκωθήκαμε μαζί με χιλιάδες άλλων κόσμο σε όλον τον πλανήτη και απαιτούμε δικαιοσύνη, απαιτούμε ένα τέρμα στη βία κατά των γυναικών. Μία στις τρεις γυναίκες κακοποιείται τουλάχιστον μία φορά στη ζωή της. Στην Κύπρο οι ποινές είναι ανεπαρκείς και η δικαιοσύνη, έχουμε ένα τεράστιο έλλειμμα δικαιοσύνης. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Σήμερα ο κόσμος έδειξε την υποστήριξή του. Το γυναικείο κίνημα υπάρχει και θα σας δούμε και του χρόνου σίγουρα. Περισσότερες από 50% των περιπτώσεων βίας στην οικογένεια στην Κύπρο δεν καταλήγουν ποτέ στο δικαστήριο. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ και σίγουρα θα είμαστε εδώ συνεχώς, ούτως ώστε η Βουλή και το κράτος να υπογράψουν και να επικυρώσουν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών. 14 Φεβρουαρίου 2014.